Κραυγή αγωνία από το Σύλλογο Εμπορικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Φολέγανδρου, καθώ για ακόμη μια φορά τα νησιά τη Φολέγανδρου και τη Σικίνου έμειναν χωρί σύντομα δρομολόγια παρά τη σύμβαση που έχει υπογράψει η εταιρεία που εκτελεί το επιδοτούμενο δρομολόγιο με το Υπουργείο. Η οικονομική ζημιά για τα δύο νησιά είναι πολύ μεγάλη και οι πολίτε του νιώθουν ότι ανήκουν σε δεύτερη κατηγορία. Όπω αναφέρεται στην επιστολή του Συλλόγου, Κύριοι, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι οι επαγγελματίε και οι κάτοικοι τη Φολεγάνδρου και εν συνεχεία τη Εκείνου αντιμετωπιζόμαστε από το Υπουργείο Ναυτιλία ω πολίτε δεύτερη κατηγορία. Μετά από πολλή επιμονή και προσπάθεια για καλύτερα δρομολόγια προ τα νησιά μα, τι τελευταίε ημέρε του 2023 ανακοινώθηκαν τα νέα δρομολόγια, τα οποία θα ήταν σύντομα σε διάρκεια, όπω αυτό προβλέπεται και στη σύμβαση που έχει υπογράψει η εταιρεία που εκτελεί το επιδοτούμενο δρομολόγιο με το Υπουργείο. Προς μεγάλη μας απογοήτευση όμως αυτό κράτησε μόνο για μία εβδομάδα, καθώς το δεύτερο πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια στις δυτικές κυκλάδες μεταδρομολογήθηκε από το Υπουργείο σε άλλη γραμμή και έτσι γυρίσαμε και πάλι στις 11 και 12 ώρες ταξιδιού, καταπατώντας έτσι κάθε συνταγματικό δικαίωμα των κατοίκων της Φολεγάνδρου και τη Σικίνου για ίση μεταχείριση και δικαιώματα στη μετακίνηση όπως επισημαίνεται ακόμη στην ίδια ανακοίνωση, πλέον είναι μαθηματικά σίγουρο ότι τα πλάνα των δρομολογίων θα αναρτηθούν όταν θα είναι πολύ αργά προκαλώντας τεράστια ζημιά στις κρατήσεις του καλοκαιριού οι οποίες γίνονται τώρα. Κλείνοντα την επιστολή αναφέρεται, ο Σύλλογο Εμπορικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Φολεγάνδρου δεν ανέχεται πλέον να μας αντιμετωπίζετε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και περιμένουμε τις άμεσες ενεργειές σας για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.